έγινε η έκθεση. Στην τέλος ήρθε ή την ίδια ημέρα ή μια άλλη που έτυχε, ήρθε ένας Εγγλίζος στρατιωτικός, ο οποίος έμενε στο Λίτρα Πάρας προφανώς, να δει την έκθεση. Έδωσε ένα γύρο λοιπόν. Φαίνεται ότι δεν το άρεσαν, αυτός θα ήθελε να δει ακαδημαϊκή ζωγραφική. Και κρατούσε για τον κατάλογο και τον δίνει πίσω έτσι με μια αναφαντική χειρονομία. «Ράπισ», του λέει. Κουλουφέ ξαλάκι, αηδίες, σκουπίδια. Αυτή είναι η έκφραση. Αλλά ο Σάββας του απάντησε. Και αυτή την απάντηση θα ήθελα να μείνει μνημείων στην ιστορία του Σάββα. Του λέει, you understand, ξέρεις, τα εγγλέζικα του Σάββα ήταν ένα περίεργο είδος εγγλέζικα. Αυτό τον έβλαφτε τον Σάββα. Ενόμιζε ότι δεν έχει μόρφωση. Διότι ήταν με τα γράμματα του Δημοτικού. Και τον το αισθανόμουν εγώ που τον εγνώρισα καλά, ότι αυτό το πράγμα δούλευε μέσα του άσχημα. Αλλά του είπε την απάντηση του όπως του τέριαζε. You understand, λέει, about military things, if you do. But you understand nothing about painting. Και το άρπαξε και έφυγε κόκκινος σαν το παντζά ο Εγγλέζος. Και συνέχεια πήγε και σπούδασε. Ήταν του Δημοτικού. Η μητέρα μου ήταν μακαρίτης ο Χριστοφόρος Σεμπίρεν και η μητέρα μου ήταν καλόγνωμος. Η γνώμη δεν έκανε κακό σε κανένα. Και ήταν άνθρωπος, ας πούμε, δεν ήταν ψεύτης, δεν ήταν... Ήταν ίσως άνθρωπος, να πούμε. Ειλικρινής. Με δυο δε μάτια κατά αυτόν τον τρόπο και έπεφτε μπρομητά και έβαλε την κεφαλή του στη σκιά. Πάντα κρατούσε μια γκόλα και ένα μολύβι και ασχολείται με τη ζωγραφική. Τι είναι την ημέρα χαρακτηριστικά, ζωγράφισε τον πατέρα του με τα βόδια που αλώνευκε και κοντοστάθηκα κι εγώ και είδα τον και πρέπει να πω ότι παιδί κι εγώ τότε θαύμασα αυτό που έκανε. Του λέει ο πατέρας του εκείνη τη στιγμή που ήμουν κι εγώ κοντά, έτοφι, έλαγε μου, δώσε και σου κανένα γυρό με τα βούθκια να πνάσει και εμέναν η κεφαλή μου που το λάλαρο, που τον ήλιο, χαρακτηριστικά. Δεν είπε τίποτε ο Χριστόφορος. Ωστόσο, συχνά, πολύ συχνά... Δημιουργήθηκαν καλές σχέσεις μαζί μου. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο αγάπησα τον όχι γιατί ήταν... είχα να κερδίσω τίποτε. Ήταν έτσι ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, έναν μεγάλο παιδί. Πάντοτε ένα χαμογελούιν αθών που μια ημέρα αστειεύοντας το λέω το «Μα ήταν ποντζιντό, τέλειν ποντζι πάνω και ρε Χριστόφορο». Δηλαδή μου είναι το πουλί της με σαρκάζει. Είσαι έναν κουβάρι τέλειν με ένα φτιόγκο πίσω, μια νουρά. Ενώ του «Πού είναι το κελέν του για ρε». Γέλασε. Δηλαδή μου έβαλε την βουκά στην καλάτη του. Έτσι, όλες τις σακούλες του που έραβγε πράγματα πάνω. Έφερνα τις στο φωτογραφείο μου και κρέμαζα τις πάνω στον τοίχο. Και έβγαλα του φωτογραφίες. Γέλαν ύστερα, πόσα θέλεις, κύριε Βατιγιώτη. Αυτό τίποτα ρε Χριστόφορε, έφερα. Ικανοποιήτουν, όχι τόσο διότι ήταν τα λεφτά. Η αγάπη που τράχαμε προς αυτόν τον άνθρωπο ήταν η μεγάλη του ικανοποίηση. Και γι' αυτό αγαπούσαμε τον κι εμείς, χωρίς να σκεφτούμαστε πότε που έχει έκθεση ή αν δεν έχει έκθεση να πάμε να τον έβρουμε. Όταν πήγαινε να σπουδάσει στη Γαλλία, εν τούτης, το έργο του ήταν πάντοτε κυπριακό. Και μου έδινε πάντα την εντύπωση ότι έτσι, μέσα στην πογιά του, έσμιγε. Έσμιγε και λίγο πληθάρ. Σε αυτήν την αίσθηση είχε το χρώμα του.
η αγάπη του για τον τόπο, το χώμα, τα πράγματα. Όσο σύγχρονος ήταν, ήταν ταυτόχρονα και μαραθώβουνο. Μια περίεργη, με την περίεργη, πολύ αληθινή, πολύ αληθινό μπάντρεμα του σύγχρονου και του δικού μας. Μια εκπληκτική περίπτωση πραγματικά. Και δεν είναι μόνο ότι ακολούθησε που επήρε το σωστό του δρόμο και που έχει την απαρχήντα από τον ίδιο. Πιστεύω ότι επηρέαζε και το ίδιο το παρελθόν της Κυπριακής ζωγραφίας. Δηλαδή, βάζοντας αυτόν το ορόσημο, εφώτισε και όλο το παρελθόν της Κυπριακής τέχνης. Εφάνει καλύτερα και η σημασία όλων όσων είχαν δουλέψει πριν, διότι ήταν ένα σημείο στο οποίο μπορούσαμε να σταθούμε για να δούμε από εκεί και πέρα εδώ και από εκεί και πέρα πίσω. Είναι έναν ορόσημο στα πράγματά μας, μια μεγάλη φυσιογνωμία, το έκαμε με τον πιο ήσυχον τρόπο. Thank you.
Thank you.
αίσθηση που είχε για την ζωγραφική. Εκεί πέρα γνώρισα για πρώτη φορά το Κάσαλο. Επισερχόταν με τη γυναίκα του πάντοτε, ήταν και η γυναίκα του. Νομίζω του έστησε και μια έκθεση εκεί. Ναι. Και εκαθόταν με τη βράκα του, με το θέση, πώς θα το πέντε το μαύρο, κάπως άλλος το λένε. Με την παραδοσιακή του στολή, τέλος πάντων, μιλούσε με τον πολύ απλοϊκό του τρόπο, αλλά ήταν, ένιωθες ότι ό,τι έλεγε ο Κάσαλος έβγαινε γνήσιο, ήταν πραγματικό. Ένας αλλά το γεγονός είναι ότι ήταν πλέον μόνος του Χριστόφορος. Οι συγκεντρώσεις που γίνονταν κρατούσαν καμιά φορά και ύστερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θυμάμαι μια φορά ήταν ο θίασος του Χόρν, ήταν στην Κύπρο και μαζεύτηκαν όλοι οι ηθοποιοί μετά την παράσταση στην ταβέρνα, στην απόφαση μάλλον, στην ταβέρνα. Και φυσικά υπήρχαν κρασί, υπήρχαν. Ήταν ο Λιμπουρίδης, ο Αχιλλέας και τραγουδούσαν. Βρεθήκαμε και εμείς που την πάφουν την νύχτα. Αφού γίνηκαν σχεδόν εξημέρωνε και ήταν όλοι. Όταν ήρθαν στην οδό Απόλλωνος με έναν δρόμο παράλληλο προς την οδό Ρουγέννης, ήμουν τακτικότερος. Νομίζω πως λεγόταν και απόφαση 2. Και εκεί συχνάζαμε, όταν μάλιστα υπήρχαν θέματα που με ενδιαφέραν τέχνης ή γραμμάτων, ήμουν από τους πρώτους. Αλλά αργότερα πήγαινα και μόνος μου, διότι μου έδειχνε διάφορους πίνακες, προπαντός στις περιβόητες υφασματογραφίες. Τη λέξη υφασματογραφία την έδωσε ο Παντελής Μηχανικός όταν ετοίμαζα το σχετικό βιβλίο «Αντιποιήματα σε υφασματογραφίες» του Χριστόφορου Σάββα. Το σπίτι του Ζαβαλή, όταν έπαιρνε η νέα του Ζαβαλή, και τα βράδια κάνουμε παρέα με τον Σάββα. Κατά αυτό κυπριακή πνευματική κίνηση γίνεται μέσα στην καλλιεργή του Σάββα. Και οργάνωνε διαλέξεις, οργάνωνε μουσικές ακροάσεις εκτός των εκθέσεων. Και καρακτηρίζει ακόμα ο Σάββας τότε που εμείς τον καρακτηρίζει ο Κύπρι τον θεωρούσαμε εντελώς εξευτελιστικό πράγμα, ύστερα του έδωσαν τη σημασία που του έδωσαν τελευταία. Ο Σάββας έκανε εκεί παράσταση καρακτηρίζει. Και φιλοξενούσε επίσης και ξένους επισκέπτες καλλιτέχνες που σου έκανε δικού βραβλές. Και οι νέοι έκανε δίνουν πολύ. Long arrived from France, and then later, I think I bought a picture of his and one of Simon's, and later I remember sitting at the Souvlaki stall at the end of Solomon Square, which was Lloyd George Square then, right. Sitting with him, and that's when we said we'll decide to do something. We just hit it off as artistic friends. Wherever we met, we immediately went into conversation about painting, immediately. Not only our own, but world painting. And you must remember, in those days, there was a lot of world art going on, a lot of new things going on in world art, so we had a lot to talk about, and both of us were very well travelled and fairly well read. The decision to have the gallery was made originally when Savva was living in Sophocleia Street, which was a lovely old house, and he had a room there, and other people, mostly working people, had rooms in those days, spacious rooms. And he lived there, and we had exhibitions. And the first one was a child art exhibition, because I was a teacher at the junior school. Ρώμας. Πάντως εκεί γίνονταν όλοι οι πειραματισμοί. Από εκεί γεννιούνταν τα πράγματα. Διότι εκεί ακριβώς συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι που δημιουργούσαν. Ήταν τόσο ζεστός ο χώρος που προδιέθετε προς μια δημιουργία. Δηλαδή μπορούσε να απλώς να αποφασίσουμε και χωρίς ανακοινώσεις ότι θα μαζευτούμε υπόψεις του Χριστόφορου να κάνουμε το τάδε πράγμα και μαζευόντουσαν. Όλα γίνονταν αυθόρμητα, όλα γίνονταν πηγαία, διότι ήταν ο δημιουργός αυτής της γκαλερία ένας άνθρωπος που εξέπεμπεν τριγύρω του ακτινοβολούσε. Ήταν μια εποχή, και όταν μιλούμε για εποχή εννοούμε την
πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1960, που στην Κύπρο καλά-καλά δεν ξέραμε τη λέξη γκαλερί. Οι περισσότεροι τουλάχιστον αγνοούσαμε την λέξη γκαλερί. Και η παρουσία, η ύπαρξη ενός τέτοιου πολιτιστικού, θα έλεγα, κέντρου στη Λευκοσία ήταν κάτι το ασυνήθιστο και που προσήλκε την ιδιαίτερη προσοχή εκείνων που ενδιαφέρονταν για την τέχνη, για τις πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και αποτελούσε έναν πόλο έλξεως. Πέρα όμως από τις εκθέσεις ζωγραφικής, στη γκαλερί, η οποία όπως είπα προηγουμένως αποτελούσε και ένα είδος πολιτιστικού κέντρου, μπορούσε κανένας να παρακολουθήσει ή ακόμα να συμμετάσχει σε διάφορες πνευματικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε συζητήσεις γύρω από το ένα ή το άλλο κοινωνικό ή πολιτιστικό ζήτημα, το οποίο μας απασχολούσε τότε, είχε την επικαιρότητά του, ή ακόμα να παρακολουθήσει και θεατρικές παραστάσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι ανέβασαν το έργο. Εκείνο που θυμάμαι όμως ότι είδαμε στον αυλόγυρο της γκαλερί απόφαση τη φαλακρή τραγουδίστρια του Ιονέσκο. Ήταν μια συμπαθητική θεατρική προσπάθεια, μετά από την οποία έγινε και μια σχετική ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο, να πούμε, του ανεβάσματος του έργου. Να διδάξει σε σχολείο και είχε να αποτύχει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορούσε να... Δεν είχε αυτή τη χάρη του λόγου, την εφράδια, να, πούμε, να διατυπώσει τις σκέψεις. Όλη η ικανότητά του ήταν πάνω σε μια επιφάνεια και σε αυτήν τη ζεστασιά την οποία εξέπεμπε γύρω του και από έναν περίεργο τρόπο, ας πούμε, κρατούσε ήταν μια συνεκτική ουσία όλων αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Σάββας, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο εδώ, οποιοδήποτε τομέα, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, άλλης τέχνης, κατόρθωσε κάτι που δεν έκανε κανένας. Ότι δηλαδή είχε σπίτι του έναν πολιτιστικό κέντρο. Και αυτό χωρίς καμία προσπάθεια, έτσι από φυσική απορία. Συγκέντρωνα εκεί, στην γκαλερί του παραδείγματος χάρη, είχαμε ακούσει το όνομα μονόπρακτο. Πρώτη φορά ακούσαμε μονόπρακτο θεατρική παράσταση και είχε ανέβει θεατρική παράσταση. Έγιναν κινηματογραφικές προβολές, έγιναν βραδιές πίεσης, ας πούμε, έγιναν ατέλειωτες συζητήσεις για τις ιδέες, για την τέχνη. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένα πολιτιστικό κέντρο, ήταν η καρδιά εκείνης της παλιάς πόλης που τότε ήταν κυριολεκτικά εντός των τυχών. Thank you.
του τροπές, μοντι που με παδορμήν, είσαι τσαντέρ, τσαντσόρ, μοντι άβερε κοσμάρ. Μια βέβαιν και πήρε με βοφού. Thank you.
Σάββας. Ούλος ο κόσμος, ο καλλιτεχνικός αλλά και το κοινό της Κύπρου, διότι ο Σάββας ήταν πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Το πληροφορήθηκε με πολύ, έτσι, ήταν ένα σοκ για όλον τον κόσμο ο θάνατος του Σάββα. Ο άκερος, πολύ άκερος. Δεν ήταν ο καιρός του Σάββα να πεθάνει. Και φυσικά αφήνει ένα κενό, να πούμε, δυσαναπλήρωτο, διότι ο Σάββας ήταν πάνω στην ακμή της δραστηριότητας. Το ίδιο. Από εκεί πήρε τη γνώση. Αλλά ελληνικά δεν ήξερε. Εγγλέζικα δεν ήξερε. Γαλλικά δεν ήξερε. Και έγραψε πολύ ωραία και στα ελληνικά και στα εγγλέζικα. Στα γαλλικά δεν ξέρω πώς ήταν να είτε. Τα συνήθισα στο βαρύ μου, γιατί Παρίσι είναι βαλά το σταυρό. Αυτή είχε. Και στη ζωγραφική του ίδιος είναι, καταλάβατε, μπαίνει μέσα στα πιο προοδευτικά κινήματα, τα παραλείπει και κάνει τον εαυτό του πάλι. Αυτά που κάνει είναι πολύ προσωπικά πράγματα. Είχα κάνει την παρατήρηση είναι ότι το παράξενο πράγμα για τον Σάββα είναι ότι έκανε τις πιο μοντέρνες, ήταν ο πιο μοντέρνος που παρουσιάστηκε στην Κύπρο ποτέ. Βάση περιπτώσει και εξακολουθούσε. Και να σκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος που τόσον ήταν πρωτοπόρος εδώ κάτω, το χρόνο που πέθανε, είχαν πάει στην Πιενάλα της Βενετίας και τους είπε, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι άλλοι που ήταν μαζί του, να πάμε πίσω, λέει, και να ξενυχτήσουμε την αρχή, λέει, να κάνουμε δουλειά. Και δεν τα βλέπω, κάνουμε όλος τώρα μας καραλίκια.